Από την Κοζάνη έρχεται ο επόμενος υποψήφιος και είναι τύπος rock and roll. Χαίρετε, είμαι ο Μανώλης Χιώτης. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας, στην Κοζάνη. Πέρασε στο σπίτι. Ο Μανώλης μοιράζεται με τους γονείς του το ίδιο σπίτι και πολλές ώρες από την καθημερινότητά του. Να δεις ποιον θυμίζει. Οι γονείς μου από εδώ, Σταύρος και Βαΐτσα. Όσον αφορά στη χαρακτήρα μου, είμαι λίγο ως πολύ υπερβολικός, αλλά με την καλή είναι υπερβολικός. Παλιά, ας πούμε, με στόντο κάνουμε kickbox, με βάρη γενικά. Και τώρα απλά γυμνάζομαι σε φάση να δυναμώσουμε εμείς. Και όχι μόνο αυτό. Όταν είμαστε στο σπίτι εδώ πέρα με τους γονείς μου, παίζουμε κανιά εμπειρίμπα να δούμε ποιος θα νικήσει. Νικάει πάντα η μάνα, δυστυχώς, είναι πιο έξυπνη από εμάς. Και κανιά φορά καθόμαστε και ζωγραφίζουμε με την μητέρα μου μαζί. Η μητέρα μου πρέπει να ζωγραφίζει με λάδι. Δεν φαντάζομαι μέσα στο κρικέτερο να βγω γνωστός ή διάσημος ή πλούσιος αυτά. Εγώ θέλω απλά να συγκεντρωθώ πάνω στη μουσική, να μπορέσω να κάνω κάτι σωστό πάνω στη μουσική. Μανώλη, σε εύχομαι την ευχή μου όσο μπορείς πιο πάνω να πας. Η στιγμή της κρίσης πλησιάζει και ο Μανώλης δείχνει αγχωμένος. Θα καταφέρει να τους εντυπωσιάσει. Χαίρετε. Γεια σου. Γεια σου. Με λένε Μανώλη Χιώτη, είμαι από Κοζάνη, είμαι 29 ετών και θα σας τραγουδήσω στο κομμάτι Easy Rider του Elvis Presley. Είναι ο αγαπημένος σου Elvis. Βεβαίως, ναι. Εδώ και 22 χρόνια. Και η φαβορίτα βλέπω είναι. Βέβαια. Έχει και το παντελόνι κάτω. Ναι, αυτά τα φτιάχνω μόνος μου. Καμιά μπαλάντα από τον Elvis έχεις να μας πεις. Μπαλάντα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, πειράζει. Πώς? Love me tender, love me dear, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Δημήτρη. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μου δίνεις την αίσθηση ότι μπορείς να, εκτός από αυτό που βλέπω, δηλαδή, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτός είναι ο μόνος μου ενδιασμός. Τι εννοεί, δηλαδή, να κάνεις κάτι άλλο? Θα τραγουδήσεις κάτι άλλο. Κάποιο άλλο τραγούδι? Όχι, ότι είσαι συνέχεια με τον Elvis, δηλαδή. Ναι, είσαι μόνος σε αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό μονάχα. Εντάξει, γενικά, τραγούδια παίζουμε και έχουμε και κομμάτια από τον Louis Armstrong, What a Wonderful World. Έπαθα κράμπα. Έχω πάθει τρομερή κράμπα. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Πονάω πολύ. Ο ξαφνικός πόνος του Δημήτρη Κοντόπουλου παρατείνει την αγωνία του Μανώλη. Τι θα γίνει τελικά? Θα αποχωρήσει ο κριτής από την αίθουσα? Τέσσερα λεπτά αργότερα και ο Δημήτρης επιστρέφει. Τι λέτε, αγαπημένη μου σύντροφη? Εγώ θα ήθελα να τον ακούσω να μας πει και κάτι άλλο. Το What a Wonderful World του Louis Armstrong. Κάτι ελληνικά θέλω να σε ακούσω. Ελληνικά ποτέ δεν τραγούδισα. Κανένα τραγούδι. Δεν ξέρω τραγούδια ελληνικά καθόλου. Θα στεναχωρήσουμε πολύ άμα ας πούμε όχι. Ναι, θα μας δείτε πάρα πολύ. Γιατί κρίνεται κάτι χωρίς να το έχετε δει γενικά. Συγγνώμη. Κρίνεται κάτι χωρίς να το έχετε δει γενικά. Δηλαδή, αν μου δοθεί η ευκαιρία να πω ένα ελληνικό κομμάτι, πόνο ποσοστά. Λοιπόν, να του δώσουμε την ευκαιρία για την επόμενη οντισιόν. Δεν ξέρω, εγώ δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια. Ξεκίνησα με τον Δημήτρη. Δημήτρη μου. Το σπίτι. Μ' αρέσει και ο Elvis, έτσι. Μ' αρέσει πολύ. Εγώ θα πω ναι. Για να το δούμε στην επόμενη φάση. Μόνο και μόνο επειδή είπες ότι αφήστε με να σας δείξω τι μπορώ να κάνω. Ναι. Και επειδή σε αρέσει ο Elvis όμως. Σου δώσουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα έχεις homework, ε. Πολύ δουλειά. Το εισιτήριό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τελικά, ο Elvis πήρε το εισιτήριο για το ρικόλ και το γιορτάζει με το δικό του τρόπο.